Η δουλειά μου είναι αυτό που βλέπετε. Γιάννης Μόραλης. Γεια σας, εδώ Life of Culture, είμαι ο Άλεξ και βρισκόμαστε στην αναδρομική έκθεση του Γιάννη Μόραλη στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός. Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της εποχής του, με τρομερή αναγνώριση και αγάπη από το κοινό έως και σήμερα. Φυσικά μαζί με τον Γιάννη Τσαρούχη, με τον οποίο υπήρξαν και συμφοιτητές στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Γιάννης Μόραλης εισήχθη στη Σχολή Καλών Τεχνών σχεδόν ανήλικος, υπό την εποπτεία του Κωνσταντίνου Παρθένη, του οποίου όμως την πατριαρχική διάθεση δεν άντεξε, βρίσκοντας τον μέντορά του στο πρόσωπο του Γιάννη Κεφαλινού και γνωρίζοντας εκεί τον Νίκο Νικολάου, με τον οποίο θα παρέμεναν αδερφικοί φίλοι διαβίου. Βρισκόμαστε στο τέλος της έκθεσης με τα πιο αφαιρετικά έργα του Γιάννη Μόραλη. Στο έργο του Γιάννη Μόραλη το αφαιρετικό δεν σημαίνει η έλλειψη θέματος, γιατί ο Γιάννης Μόραλης πάντα ζωγραφίζει αναπαραστατικά. Εννοούμε όμως την παντελή αφαίρεση κάθε περιττού στοιχείου και λεπτομέρειας. Ο Μόραλης ζωγράφιζε πάντα έτσι. Η τομή στο έργο του και στην ελληνική τέχνη όμως, ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τη συμμετοχή του 58 στην Biennale της Βενετίας, όπου η θεματική του ήταν οι επιτύμβιες στήλες εμπνευσμένες από τις αντίστοιχες του 5ου αιώνα και της Πομπίας, πάντα με τη γυναικεία φιγούρα παρούσα, όπου ο Μόραλης κατάφερε να ενσωματώσει τις διδαχές του μοντερνισμού. Από εκεί και πέρα αρχίζει και εργάζεται σε μεγάλες επιφάνειες, αφαιρώντας όλο και περισσότερο τα στοιχεία, εμένοντας στη γυναικεία μορφή, την οποία παρουσιάζει συνήθως με λευκό χρώμα στα έργα του, συχνά σε αντίθεση με την αντρική μορφή, η οποία είναι με πιο σκουρόχρωμα χρώματα, συνήθως μαύρο, και φυσικά τις αρχιτεκτονικές του εφαρμογές. Με κορονίδα την πρόσωψη του ξενοδοχείου Hilton στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ βλέπουμε ακόμη μία όπου έχει φτιάξει με κεραμικά πλακάκια για το ξενοδοχείο Αστέρας Βουλιαγμένης. Ο Γιάννης Μόραλης είχε μία πολύ γεμάτη ζωή. Έκανε 3 γάμους, συμμετείχε σε πολλές μπιενάλε, συνεργάστηκε με τον εκδοτικό οίκο Ίκαρος για τα εξώφυλλα των συλλογών του Όδυσσα Ελίτη και του Γιώργου Σεφέρη, με τη δισκογραφική Λύρα για τα εξώφυλλα των δίσκων του Μάνου Χατζηδάκη, έκανε σκηνογραφία για το Θέατρο Τέχνης, για το Εθνικό Θέατρο, ήταν από τους πιο αγαπητούς καθηγητές στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και φυσικά το όνομά του είναι συνυφασμένο με εκείνο της Γκαλερίας Ζουμπουλάκη, όπου παρουσίασε το μεγαλύτερο μέρος των ατομικών του εκθέσεων. Στον προάβλιο χώρο του μουσείου μπορεί κανείς να δει και ένα από τα τελευταία του έργα, τη μεταφορά της ζωγραφικής του στον τρισδιάστατο χώρο, 2 μεγάλα γλυπτά που πάλι φυσικά είναι στη θεματική του αρσενικού και του θηλυκού. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Μουσείο Μπενάκη για αυτή την υπέροχη αναδρομική έκθεση, στον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη. Γεια σας από μένα. Let's do it again.